Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια στο ρεπορτάζ και στο πεζοδρόμιο. Ακριβώς. Πάμε και στα δικά μας τα τοπικά. Πάμε και στα δικά μας. Να περάσουμε στις καταγγελίες που έχουμε για την ηχορύπανση. Εγώ δεν θέλω να πω ότι στον κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, αλλά τι να πω, ας πούμε. Δηλαδή, ειλικρινά, διάβασα ένα δημοσίευμα ενός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο που μένει στο ιστορικό κέντρο, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να πω το όνομα του, ο οποίος ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Εκπαιδευτικός ο άνθρωπος αυτός. Τι να πει κανείς. Ακούστε λοιπόν τι μας λέει ο πρόεδρος των κατοίκων της παλιάς πόλης, ο κύριος Νίκος Ολυμπίος. Ευτυχώς οι κάτοικοι πλέον έχουν σταματήσει να κάνουν και καταγγελίες. Έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Για τον λόγο δεν υπάρχει ανταπόκριση, μπορώ να πω, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών από την αστυνομία. Οι καταγγελίες γίνονται στο 100. Το 100, ώσπου να έρθει, έχουν ειδοποιηθεί οι καταστηματάρχες και κλείνουν τη μουσική. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το 100 δεν γράφει τίποτα μέσα στο γραφείο συμβάντων. Όταν ζητήσεις αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων, λέει ουδέν παρατηρήσαμε. Γι' αυτό το λόγο ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και κύριε από τον αστυνομικό διευθυντή προς τους αυτούς τους ελεκτές οι οποίοι είναι από τη μεριά της αστυνομίας, ώστε να υπάρξουν ποινές και να πατάξουν αυτήν την κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Χθες συγκεκριμένα, εγώ ερχόμενος από το ληστόν στο σπίτι μου, υπήρχαν οι μουσικές, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο και σε βαθμό πέραν των 80 dB. Δεν μιλάμε για 80 dB. Από 100 και πάνω, σε διάφορα καταστήματα, δεν θέλουμε να τα ονομάσουμε, αλλά η κατάσταση έχει εκτραχηθεί. Τον ακούσαμε τον κύριο Νίκο Ολυμπίο, δεν έχει αλλάξει, λέει, τίποτα. Σταματάει, λέει, να κάνει και καταγγελίες πλέον, γιατί δεν ανταποκρίνεται και η αστυνομία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια. Γιατί, και πρέπει η Δημοτική Αρχή να το δει. Επιτέλους να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι αρμοδιότητα βεβαίως της Δημοτικής Αρχής να ελέγξει για την ηχορύπανση, αλλά είναι υποχρεωμένη να συμμεριστεί τα παράπονα των κατοίκων της παλιάς πόλης. Και να πείσει ή να πει στην αστυνομική διεύθυνση ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και θα το πω εγώ. Εντάξει, δεν βαστιέμαι, θα το πω. Αν δεις τα δελτία τύπου που έρχονται από τη Ζακυνθό, την αστυνομική διεύθυνση της Ζακυνθού, ένα στα δύο έχει ηχορύπανση. Πόσο καιρό έχεις να δεις δελτίο τύπου εδώ? Πάρα πολύ. Από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας για ηχορύπανση. Πολύ. Αν δεις καν περιφερειακό, για το ιστορικό κέντρο τίποτα. Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο και να στενοχωρώ τον αγαπητό αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Σπύρο Σκολαρίκη, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή την τραγική κατάσταση βιώνουν οι κάτοικοι του ιστορικού κέντρου από ορισμένους, παρακαλώ. Δεν είναι όλοι. Από ορισμένους. Στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι οποίοι ίσως το κάνουν επίτηδες για να τους βαρεθούν να σηκωθούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Δεν υπήρξε από την αρχή μία σοβαρή, έτσι, στιβαρή αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Εντάξει, στέλνανε που και πού, κανένα αυτόφορο, κανένα αυτό. Εντάξει τώρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα αυτά και δεν τιμούν και την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας αυτά που ακούγονται. Δεν την τιμούν. Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος με όλο το σεβασμό προς την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας.